της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από ποταμού Κύπρου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Επεισόδιο 301. Αγίος Σεβαστιανός του Τζάκσον, ο ταπεινώσης Απόστολος του Νέου Κόσμου. Η μνήμη του τελείται στις 30 Νοεμβρίου. Κατά το 1908, ο Άγιος Σεβαστιανός, διατηρώντας ταυτόχρονα τη θέση του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής, υπηρέτησε στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως στο Ντένβερ του Κολοράντο. Αυτή η ενορία είχε επιστρέψει στην Ορθόδοξη Εκκλησία από την Ουνία το 1904 και αποτελεί το κυρίως από Ρώσους και Σέρβους. Τον Σεπτέμβριο του 1908 ο Άγιος Σεβαστιανός έγραψε στον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα: «Εδώ ο ναός είναι αρκετά μεγάλος. Υπάρχει αρκετή γη. Το χρέος είναι μικρό. Πολλά παιδιά. Θέλουν έναν αναγνώστη και δάσκαλο που να μπορεί να διευθύνει τη χοροδία. Ελάτε σεβασμιότατε στον Ντένβερ». Λόγω του ότι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βασιλείου στο Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε κατά τον μεγάλο σεισμό του 1906, ανηγέρθη ένας νέος καθεδρικός ναός αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Ο μεγάλος σεισμός έγινε στις 18 Απριλίου του 1906. 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερο από το 80% της πόλης του Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε. Ο σεισμός αυτός αποτελεί έναν από τους πιο θανατηφόρους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Ιούλιο του 1909, ο Άγιος Σεβαστιανός ταξίδεψε στο Σαν Φρανσίσκο για τα εγγένεια του Νέου Ναού. Κατά την περίοδο εκείνη, ο Άγιος βίωνε μια αυξανόμενη ματαιοπονία στα πλαίσια του έργου του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πολλοί Σέρβοι στην Αμερική του κατέστησαν ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούσαν να υποστηρίζουν ή να παραμένουν πλέον υπό την Σερβική Ιεραποστολή, η οποία βρισκόταν υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ρωσίας. Μερικοί Σέρβοι μάλιστα διατηρούσαν αρνητική στάση απέναντι στον Άγιο Σεβαστιανό, επειδή βρισκόταν και ο ίδιος υπό την Εκκλησία της Ρωσίας και είχε θέσει υπό την δικαιοδοσία της τις σερβικές ενορίες της Αμερικής. Αυτοί αποκαλούσαν την Σερβική Ορθόδοξη Ιεραποστολή μια αποκλειστικά ρωσόφιλη οργάνωση και κατηγορούσαν τον Άγιο Σεβαστιανό ως ρωσόφιλο. Στην πραγματικότητα, ο Άγιος Σεβαστιανός, ως ένας ανιδιωτηλής εργάτης της Εκκλησίας του Χριστού, ενδιαφερόταν πρωτίστως για την πνευματική πρόοδο και την σωτηρία του ποιμνίου του Χριστού. Όπως ο Άγιος Τείχων, έτσι και ο Άγιος Σεβαστιανός γνώριζε ότι για να ευδοκιμήσει πνευματικά το ποίμνιο των Σέρβων στην Αμερική χρειαζόταν ένα Σέρβος αρχιερέας και Σέρβοι ιερείς, οι οποίοι θα μιλούσαν την γλώσσα τους και θα γνώριζαν τις ανάγκες τους. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο, με την υπόδειξη του Αγίου Τείχωνος, ο Άγιος Σεβαστιανός προσπαθούσε να οργανώσει την Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή
και να συμβάλλει στο να χειροτονηθεί κάποιος Σέρβος επίσκοπος για την Αμερική. Επιπλέον, ο Άγιος Σεβαστιανός ήταν τελείως ανοιχτός στο ενδεχόμενο να τεθούν οι σερβικές ενορίες της Αμερικής υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Σερβίας. Ωστόσο, εκείνη την εποχή, η Εκκλησία της Σερβίας δήλωνε ότι δεν ήταν έτοιμη να αναλάβει πλήρη ευθύνη για τους ιερείς και τις ενορίες της Αμερικής. Έτσι, όσον αφορούσε τον Άγιο Σεβαστιανό, το φλέγον ερώτημα δεν ήταν σε ποια εκκλησιαστική δικαιοδοσία υπάγονταν οι Ορθόδοξοι Σέρβοι στην Αμερική, Ρωσικοί ή Σερβικοί, αρκεί να βρίσκονταν υπό κάποια κανονική Ορθόδοξη δικαιοδοσία, αλλά μάλλον πώς θα μπορούσαν να οικονομηθούν οι πνευματικές τους ανάγκες και πώς θα μπορούσαν να τραφούν από την ζωή και την χάρη εντός της Εκκλησίας. Ο Άγιος Σεβαστιανός θλιβόταν πάρα πολύ για το ότι στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνος οι πνευματικές ανάγκες των Σέρβων δεν ικανοποιούνταν αρκούντος. Για τις 19 επίσημα καταγεγραμμένες σερβικές ενορίες στην Αμερική, εξαιρουμένων των μικροτέρων Ορθοδόξων σερβικών κοινοτήτων, υπήρχαν μόνο 11 ιερείς. Μία αναγνωρισμένη από την Εκκλησία Σέρβοι ιερείς εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση αυτή και άρχισαν να περιέρχονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, τελώντας ακολουθίες χωρίς την άδεια κάποιου επισκόπου. Η απουσία Σέρβου επισκόπου και η άρνηση πολλών Σέρβων να βρίσκονται υπό την Εκκλησία της Ρωσίας δεν άφηναν καθόλου περιθώρια στον Άγιο Σεβαστιανό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Κλήθηκε τότε στην δύσκολη θέση να υπερασπιστεί την κανονική εκκλησιαστική αρχή της Ρωσικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής επί των Σέρβων, διότι πράγματι, κατά την περίοδο εκείνη, δεν υπήρχε άλλη κανονική εκκλησιαστική αρχή στην Αμερική. Δυστυχώς, όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός αυτό όξινε τις αρνητικές διαθέσεις των Σέρβων της Αμερικής. Βλέποντας λοιπόν ότι κάποιοι Σέρβοι ιερείς και κοινότητες τον απέφευγαν λόγω της σχέσης του με την Εκκλησία της Ρωσίας και διαπιστώνοντας ότι η Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή έμεινε πλέον χωρίς οικονομικούς πόρους, υποστήριξη και πάνω απ' όλα χωρίς καλή θέληση, σύμφωνα με τα ίδια του τα λόγια, στα τέλη του 1909 ο Άγιος Σεβαστιανός ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής. Την ίδια περίοδο έγραψε μια επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Σερβίας, πληροφορώντας τους επισκόπους για την κατάσταση των σερβικών Ορθοδόξων ενοριών στην Αμερική και ζητώντας την βοήθειά τους. Οι περισσότεροι Σέρβοι δήλωσαν ότι δεν θέλουν να ανήκουν σε καμία άλλη δικαιοδοσία, ούτε στη Ρωσική, εκτός από την δική τους Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα υποβάλλω στον Αρχιεπίσκοπο Βόρειας Αμερικής Πλάτωνα την παραίτησή μου από την θέση του επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής, διότι έχω εξαντληθεί από τις προσπάθειες και δεν μπορώ να εναντιώνομαι μόνος προς ένα πλήθος. Για ακόμη μία φορά προειδοποιώ, σημείωνε ο Άγιος Σεβαστιανός, την Ιερά Σύνοδο, ότι η Εκκλησία της Σερβίας στην Αχανή Αμερική έχει εγκαταλειφθεί χωρίς κεφαλή και συστήνω την αποστολή ενός Σέρβου Ιεράρχη. Thank you.
αρχιεπίσκοπος Πλάτων ανέφερε σε έκθεση του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας την αίτηση του Αγίου Σεβαστιανού για την απαλλαγή των καθηκόντων του. Στο έγγραφο της έγκρισης της αίτησης του Αγίου Σεβαστιανού, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσίας ανέφερε και τα εξής. Αναφορικά προς τον Ιερομόναχο Σεβαστιανό, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αλεουτίων Τείχων, σε έκθεση του προς την Ιερά Σύνοδο στις 2 Ιουνίου 1902 αριθμός 74, ανέφερε ότι εν λόγω Ιερομόναχος, κατά την περίοδο της υπηρεσίας του στην Ιεραποστολή, κατέβαλε αξιοσημείωτες προσπάθειες για την ανέγερση ιερών ναών στην Αμερική, ανέγερση των ναών στο Τζάκσον και το Σιάτλ και τον εξοραϊσμό του καθεδρικού ναού στο Σαν Φρανσίσκο. Κατέβαλε προσπάθειες για την οργάνωση της ενοριακής ζωής στην Μινεάπολη αμέσως μετά την προσχώρηση της πρώην Ουνητικής Ενορίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατέβαλε προσπάθειες για την αφύπνιση της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης των διασκορπισμένων Σλάβων σε ολόκληρη την Αμερική, για την οριμία των μη Σλάβων χριστιανών της Αμερικής, κυρίως επισκοπελιανών, με την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, συγγράφοντας και εκδίδοντας για τον σκοπό αυτόν αρκετά βιβλία στην Αγγλική με προσωπικά του έξοδα από τους πενιχρούς του πόρους. Και κατέβαλε προσπάθειες για τη μετάφραση στην Αγγλική επισήμων εγγράφων της εκκλησιαστικής διοίκησης. Μετά την απαλλαγή του από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής το 1910, ο Άγιος Σεβαστιανός διακονούσε τις ενορίες στην Καλιφόρνια. Έγραψε σχετικά προς τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα. Τα έσοδα από την τέλεση σεμνών ακολουθιών για τους πολλούς Σέρβους στις πόλεις του Λος Άντζελες, Φρέσνο και Ούκλαντ ελπίζω ότι θα είναι αρκετά για να με συντηρούν. Ο νέος ναός στο Angels Camp έχει ήδη ολοκληρωθεί και ένας νέος ιερέας, ο πατήρ Ιωβάν Ντούτσιτς, ο οποίος σύντομα θα έλθει από την Ερζεγοβίνη, έχει διοριστεί για να διακονεί εκεί και στον ναό στο Τζάκσον. Η κοινότητα στο Μπίσμπι στην Αριζόνα έχει οργανωθεί ως ενορία και ο πατήρ Σαμουήλ Πόποβιτς θα έλθει από την Επισκοπή Τιμισοάρας για να ανηγύρει νέο ναό. Οι σερβικές κοινότητες και ενορίες στις περιοχές που αναφέρει ο Άγιος Σεβαστιανός οργανώθηκαν από τον ίδιο. Ο Άγιος Σεβαστιανός είχε αρχίσει το έργο της ίδρυσης ενορίας στην μεταλλουργική πόλη του Agents Camp κατά την περίοδο των πρώτων επισκέψεών του στο Τζάκσον. Το 1909 η σερβική κοινότητα του Angels Camp, η οποία αριθμούσε 1.500 ανθρώπους, άρχισε την ανέγερση ενός ναού. Ο ναός εγκαινιάστηκε στις 14 Αυγούστου του 1910 και αφιερώθηκε στον Άγιο Βασίλειο του Οστρόγκ. Μετά τον διορισμό ιερέων από την Σερβία στις ενορίες του Angels Camp, στο Τζάκσον και το Μπίσμπι, ο Άγιος Σεβαστιανός εγκαταστάθηκε και διακονούσε ως εφημέριος στην κοινότητα που οργάνωσε στο Λος Άντζελες. Παράλληλα, έκανε επιμαντικές επισκέψεις στις μικρές κοινότητες του Όκλαντ και του Φρέσνο, με δικές του και πάλι πρωτοβουλίες. Το 1909 η κοινότητα του Λος Άντζελες αγόρασε ένα μεγάλο τεμάχιο γης στην ανατολική πλευρά της πόλης και άρχισε το έργο ανέγερσης ενός ναού και δημιουργίας κημητηρίου. Κατά την διάρκεια των οικοδομικών έργων, ο Άγιος Σεβαστιανός τελούσε τις ακολουθίες σε ένα προσωρινό οικιακό παρεκκλήσιο. Τελικά το 1911 ο ναός ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε επωνόματι του Αγίου Σάβα της Σερβίας. Μοναδική πλέον επιθυμία του Αγίου ήταν να παραμείνει μόνιμα στην θέση αυτήν στο Λος Άντζελες. Αυτό όμως δεν έμελε να γίνει. Το 1912
ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και ο Άγιος ένιωσε την ανάγκη να συνδράμει τον λαό του κατά τις κρίσιμες αυτές ώρες της ιστορίας του. Πράγματι, αφού έλαβε την άδεια από τις εκκλησιαστικές αρχές, ταξίδεψε στην Σερβία, όπου υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιερέας. Πριν από την αναχώρησή του, ο Άγιος Σεβαστιανός παρέθεσε τα λιγοστά υπάρχοντά του αξίας σε δημοπρασία, ώστε να δώσει τα συλλεχθέντα χρήματα για τις ανάγκες του αγωνιζομένου λαού στη Σερβία. Τα υπάρχοντα αυτά αποτελούσαν αποκλειστικά διάφορα δώρα και αφιερώματα, τα οποία του δόθηκαν κατά καιρούς ως τιμητικές διακρίσεις για το αποστολικό του έργο. Αυτό της δημοπρασίας προκάλεσε σημαντική έκπληξη στο περιβάλλον του στην Αμερική. Η διάσημη εφημερίδα Los Angeles Times έγραψε σχετικό άρθρο στις 25 Οκτωβρίου του 1912. Στο άρθρο αυτό ο Άγιος Σεβαστιανός αναφέρεται ως επίσκοπος λόγω τυπογραφικού λάθους. Το άρθρο έχει ως εξής: «Πατριωτική θυσία. Επίσκοπος της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας θα προσφέρει προσωπικά παράσημα για βοήθεια προς τους Σέρβους». Ο Βαλκανικός πόλεμος μεταξύ Σέρβων και Τούρκων έχει γίνει αφορμή για εκδήλωση αρκετών περιστατικών αυτοθυσίας ανάμεσα στους Σέρβους εντός και πέριξ του Λος Άντζελες, αλλά ίσως κανένα δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό του πατρός Σεβαστιανού Ντάποβιτς, επισκόπου της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια εργάζεται για την εξύψωση των Σλάβων και Ελλήνων αυτής της πόλης σε ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Έχει ανεγείρει ένα μικρό παρεκκλήσιο στην οδό Boyle Heights και ενώ μόλις πρόσφατα κατόρθωσε να θέσει το έργο του σε μια καλύτερη προοπτική, ένιωσε το κάλεσμα να θυσιάσει τα προσωπικά του υπάρχοντα για να στηρίξει το νοσηλευτικό έργο του Σερβικού στρατού. Τα κάτωθι αντικείμενα ιστορικής αξίας θα προσφερθούν στη δημοπρασία στον πλειοδότη που θα προσφέρει την υψηλότερη τιμή πάνω από την καθορισμένη ελάχιστη τιμή. Μια υπέροχη αρχαιρετική μήτρα, η οποία είναι χειροποίητη και ζωγραφισμένη από μοναχές στη Ρωσία. Ελάχιστη τιμή 100 δολάρια. Ένας και κοσμημένος επιστήθιος σταυρός με αλυσίδα, φτιαγμένος από έναν Σέρβο κοσμηματοποιό στη Βοσνία, ελάχιστη τιμή 100 δολάρια. 12 ιερές εικόνες ζωγραφισμένες πάνω σε ατσάλι, ελάχιστη τιμή 50 δολάρια για το σετ. Πανέμορφη εικόνα του Σωτήρος, η οποία ανήκε σε Ρώσο ευγενή που την είχε μαζί του στην στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ναπολέοντος στην Μόσχα, ελάχιστη τιμή 50 δολάρια. 4 τιμητικές διακρίσεις παράσημα, τάγμα του Αγίου Σάβα από τον βασιλιά της Σερβίας, τάγμα του πρίγκιπα Ντανίλο από τον βασιλιά του Μαυροβουνίου, τάγμα της Αγίας Άνης από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας, ένα παράσημο από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας
εις μνήμην του Τσάρου Αλεξάνδρου III. Ελάχιστη τιμή για το καθένα από αυτά, 25 δολάρια. Ένα όμορφο χειροποίητο χαλί μεσαίου μεγέθους, φτιαγμένο από χριστιανές αγροτοπούλες της Μακεδονίας. Ελάχιστη τιμή, 50 δολάρια. Κατά την παραμονή του στην Σερβία, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί ιερά μέρη στο Κόσοβο και στις ορθόδοξες περιοχές της Σερβίας. Επιπλέον, προσπάθησε να καταστήσει γνωστή την κατάσταση των Ορθοδόξων Σέρβων της Αμερικής και έγραψε επιστολή στον Νικόλαο Πάσιτς, πρόεδρο του Υπουργείου Εξωτερικών της Σερβίας, όπου εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα ιδρυόταν τελικά μια σερβική επισκοπή στην Αμερική με έναν μόνιμα εγκατεστημένο εκεί Σέρβο επίσκοπο. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτη η εισήγησή του στην επιστολή αυτήν για τον διορισμό του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς στην θέση του Επισκόπου Αμερικής. Τότε ο Άγιος Νικόλαος δεν ήταν παρά ένας απλός ιερομόναχος. Ωστόσο ο Άγιος Σεβαστιανός διέκρινε τις ικανότητες του ανερχόμενου αυτού φωστήρος της Εκκλησίας. Τελικά τον Αύγουστο του 1913, ο Άγιος επέστρεψε στην Αμερική. Το ίδιο έτος κλήθηκε ως ομιλητής σε ένα επισκοπελιανό συνέδριο και το επόμενο έτος διορίστηκε καθηγητής στην Θεολογική Σχολή Αγίου Πλάτωνος στο Τένα Φλάι του Νιου Τζέρσι, η οποία μόλις τότε είχε ιδρυθεί. Η πολυετής και ανεκτίμητη εμπειρία του ως διδασκάλου στα κατηχητικά στις ορθόδοξες ενορίες ολόκληρης της αχανούς Αμερικανικής Υπήρου συνέβαλε σημαντικά στην προετοιμασία για την χειροτονία νέων σπουδαστών της σχολής, οι οποίοι αργότερα υπηρέτησαν ως ιερείς στις ενορίες της Αμερικής. Παράλληλα, ο Άγιος Σεβαστιανός συνέχιζε να επισκέπτεται τις σερβικές ενορίες που παρέμεναν χωρίς ιερέα. Τελούσε για αυτούς την Θεία Λειτουργία και φρόντιζε για την πνευματική πρόοδο των πιστών. Οι περιοδίες του αυτές εκτείνονταν μέχρι τον Καναδά, όπου μάλιστα για κάποιο χρονικό διάστημα υπηρέτησε ως εφημέριος στην ενορία του Αγίου Νικολάου στο Χάμιλτον του Οντάριο. Επίσης, δεν σταμάτησε να λαμβάνει μέρος σε συνέδρια και συζητήσεις με μη Ορθοδόξους. Διατηρούσε την ίδια συμπαθή στάση απέναντι στους ετεροδόξους, παραμένοντας πάντοτε ακλόνητος ως προς την ακρίβεια της ορθόδοξης πίστης και διδασκαλίας, μαρτυρώντας την αλήθεια εν αγάπη. Το 1915 ο Άγιος Σεβαστιανός συναντήθηκε στο Σαν Φραντζίσκο με τον Άγιο Νικόλο Βελιμίροβιτς, ο οποίος ήταν τότε ακόμη αρχιμανδρίτης. Ο Άγιος Νικόλαος θυμόταν τον Άγιο Σεβαστιανό να τον περιμένει στο σταθμό του τρένου. Τον οδήγησε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος και τον σύστησε στους Σέρβους της πόλης. Έγινε τότε η αρχή μιας στενής πνευματικής σχέσης, η οποία θα κρατούσε μέχρι το τέλος της ζωής του Αγίου Σεβαστιανού, που ανεχώρησε πρώτος από το επίγειο ταξίδι στον κόσμο αυτόν. Ο Άγιος Νικόλαος έγραψε αργότερα για τον Άγιο Σεβαστιανό. Ήταν ένας άνθρωπος ειλικρινούς και δυνατής πίστης, καθώς επίσης ένας χριστιανός ιεραπόστολος παγκόσμιας εμβέλειας. Ταξίδευε αδιάκοπα, κήρυτε και δίδασκε ακούραστα. Συνέγραφε βιβλία, άρθρα, εγκυκλίους και χιλιάδες προσωπικές επιστολές σε λαϊκούς και κληρικούς που είχαν ανάγκη από επεξηγήσεις, προτροπές και ενθάρρυνση. Μιλούσε και έγραφε στα σερβικά, αγγλικά και ρωσικά. Η φτωχική του τσάντα
ήταν πάντοτε γεμάτη με αγίες γραφές, θρησκευτικά βιβλιάρια, φυλάδια με κηρύγματα και μικρά σταυρουδάκια για αγοράκια και κοριτσάκια. Όλα αυτά το διένε με απλόχειρα. Ποτέ δεν επισκεπτόταν το σπίτι κάποιας οικογένειας με άδεια χέρια. Θυμόταν τον Αποστολικό Λόγο. Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν.